Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πέρα, εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν τα είδα θετικά τα πορίσματα. Πότε και πώς διεξήχθη η έρευνα, ποιο ήταν το δείγμα και πόσο σημαντικά εργαλεία είναι τέτοιου είδους έρευνες για την αποτύπωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος, κύριε Βασιλιάδη? Εντάξει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να υιοθετήσει τη δημιουργία ενός βαρομέτρου, το οποίο θα διεξάγεται κάθε 2 μήνες και τέλος και αρχές του επόμενου διμήνου, δηλαδή στο τρίμηνο επάνω, θα δημοσιεύονται και τα αποτελέσματα του βαρόμετρου αυτού. Το βαρόμετρο αυτό έχει 3-4 σταθερές ερωτήσεις, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την αισιοδοξία, το τζίρο και την δυνατότητα ή την πρόθεση που θα έχουν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν ή να απολύσουν προσωπικό, αλλά θα έχει και έκτακτες ερωτήσεις όταν θα το επιβάλλουν οι καταστάσεις. Στην περίοδο που ζούμε, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να κάνουμε ερωτήσεις για το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εκεί και τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος αυτός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης. Και όταν μιλάμε επιπτώσεις, μιλάμε αυτό που ζούμε καθημερινά όλοι μας. Δεν είναι μόνο το θέμα των επιχειρήσεων, είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια, αλλά και βεβαίως και το γενικότερο κακό κλίμα το οποίο δημιουργεί ένας πόλεμος. Ναι. Κύριε Βασιλιάδη, τι καταγράφεται όσον αφορά στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας. Το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης αποτελείται σε πολύ μεγάλο μέρος από μεταποιητικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Αυτές για να κινηθούν χρειάζονται ρεύμα, χρειάζονται φυσικό αέριο, χρειάζονται ενέργεια. Και πολλές φορές για να κινήσουν ή να μετακινήσουν, να διανύμουν τα προϊόντα τους, χρειάζονται και βενζίνη ή πετρέλαιο, ό,τι εν πάση περιπτώσει χρειάζονται τα μεταφορικά μέσα. Όλο αυτό έχει επιπτώσεις επάνω στο κόστος παραγωγής. Αυτές οι υψηλές τιμές μετακυλίονται στα προϊόντα και κατά συνέπεια μετακυλίονται και στους καταναλωτές. Έτσι νομίζω δικαιολογείται έτσι από μια πρώτη ματιά και ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι περίπου στο 5-6% και κάθε μέρα που περνάει τσιμπάει και λίγο. Αυτό όμως σημαίνει ότι όταν τα προϊόντα γίνονται ακριβότερα, υπάρχει πιθανότητα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να αφομοιώσουν το κόστος με την ίδια ταχύτητα, να αφομοιώσουν το κόστος με το οποίο αυτό ανεβαίνει. Και μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις από αυτές και στο λουκέτο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι βγαίνουμε ήδη μέσα από μια κρίση οικονομική που προκάλεσε η πανδημία. Δεν προλάβαμε λοιπόν να ισιώσουμε, να το πω έτσι, από αυτή την κρίση. Μας ήρθε στο καπάκι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Ναι. Τώρα, ποια μέτρα θεωρούνται από τους βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης ως τα καταλληλότερα για τον έλεγχο των ανατιμήσεων? Κοιτάξτε, η μείωση στους φόρους κατανάλωσης. Επίσης, πολλά προϊόντα τα οποία είναι στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, λένε οι βιοτέχνες ότι θα πρέπει να κατέβει στον χαμηλότερο συντελεστή. Αυτό θα αντιμετωπίσει κατά κάποιο τρόπο την ακρίβεια και τα συνέπεια τον πληθωρισμό. Και βεβαίως θα εξακολουθήσει να δίνει μια όθηση στην κατανάλωση. Ξέρετε, αυτές οι υψηλές τιμές, μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι τώρα πουλάμε τα προϊόντα μας ακριβότερα ή βρήκαμε ευκαιρία να τα πουλήσουμε ακριβότερα. Δεν είναι έτσι. Οι ακριβές τιμές οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης. Και η μείωση της κατανάλωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, θα οδηγεί στη μείωση στην παραγωγή. Και η μείωση στην παραγωγή θα είναι ένας κρίκος, είναι ένας ατελείωτος, ένα ντόμινο, ένα ατελείωτο ντόμινο. Όποιος δεν το έχει καταλάβει είναι σε άλλο κόσμο. Είμαστε μεταξύ μας συνδεδεμένοι, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να λειτουργήσει ο καθένας ανεξάρτητα και ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτό ξεχάστε το, τελείωσε, έχει τελειώσει. Σας διέκοψα, κύριε Βασιλιάδη. Είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις, όπως το λέτε. Η οικονομία είναι, κάθε ένας από εμάς είναι ένας κρίκος στην οικονομία. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση το έχει καταλάβει αυτό. Βεβαίως, για ακόμα μία φορά η κρίση είναι εξωγενής. Δηλαδή, δεν είναι μία κρίση την οποία αντιμετωπίζει. Ας πούμε, παράδειγμα. Άμα θες να ζεις τη χαρά της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να είσαι και έτοιμος να αναλάβεις και τις ευθύνες αυτής. Δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις και συνέπειες. Οπότε, αυτά βιώνουμε. Αυτά βιώνουμε, κύριε Βασιλιά. Έχει συνέπειες, αλλά ναι, αλλά είναι διαφορετικά να το αντιμετωπίζεις ενταγμένο σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και διαφορετικά να το αντιμετωπίζεις μόνος σου. Ναι, πόσες πιθανότητες. Και δυνατότητες θα είχε να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα αν δεν ήταν συμμαχία σήμερα με τη Γαλλία και τη Γερμανία, για παράδειγμα. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή και στη Γερμανία τώρα πρόσφατα, γιατί έχουμε και συγκρίσεις εκεί, ξέρουμε, και στη Γερμανία η βενζίνη έχει 2,10. Είναι λίγο παραπάνω, πιο ακριβή από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά εκεί δεν τα χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους όπως εμείς εδώ.
Όχι μόνο αυτό. Ένας εκπαιδευτικός στην Ελλάδα παίρνει πρωτοδιοριζόμενος 900 ευρώ, ενώ στη Γερμανία παίρνει 2.500. Έτσι, ναι, εντάξει, τώρα θα το πάμε μακριά τη συζήτηση και τα ενίκια είναι διαφορετικά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όλα είναι διαφορετικά. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτή την κρίση. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ή όποια ελληνική κυβέρνηση, δεν λέω η σημερινή, η αυριανή ή η χθεσινή, έχει το ανάστημα να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κρίση μόνη της. Πρέπει να το δει μέσα από τις συμμαχίες. Και νομίζω η Ευρώπη έφαγε ένα χαστούκι με τις επιλογές της, να εξαρτηθεί από τη Ρωσία και από τους φυσικούς πόρους μιας χώρας, η οποία, συγγνώμη, το βλέπαμε, ότι δεν τη λες και δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, πώς πας και ακουμπάς εκεί πάνω κάτι το οποίο πολύ. Δηλαδή, δεν εισάγησε μαρούλια και αγκούρια από τη Ρωσία. Πριν αέριο και πετρέλαιο. Πριν βασικά προϊόντα. Και από την Ουκρανία στάρι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, βέβαια. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, κλείνοντας, ποια είναι η εικόνα που έχετε και μέσα από τις υπόλοιπες έρευνες που διενεργεί η Interview όσον αφορά στις απόψεις των επιχειρηματιών και γενικότερα των πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα της ενέργειας αλλά και της ουκρανικής κρίσης? Κοιτάξτε, οι βιοτέχνες, οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματίες λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως φάρι. Δηλαδή λένε στην κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση βλέπει τι μπορεί να κάνει από αυτά που θέλουν. Μην ξεχνάτε ότι όσον ούπο ανοίγει το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις, ακόμα υπάρχουν επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους του 2020, θα ανοίξουν και για το 2021. Επίσης θα έρθει όπου να είναι και η επιστρεπτέα προκαταβολή, και αυτό δημιουργεί κάποιο είδους δυσφορία στις επιχειρήσεις, όπου κάποιοι πρέπει να επιστρέψουν σοβαρά ποσά από αυτά που πήραν μέσω της πανδημίας. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο δεν είναι καλό για την επιχειρηματικότητα. Ο πληθωρισμός, η χαμηλή κατανάλωση, ο περιορισμός της ζήτησης στα προϊόντα, είναι λίγο ασφιχτικό όλο αυτό. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να το δει, να το ακούσει και να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω το να το βάζεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί ή να το στέλνεις στο μέλλον. Δεν χωράει, νομίζω, δεν κρύβεται, δεν κρύβεται, δεν κρύβεται, δεν μπορεί να κρύβεται. Αλλά και στο μέλλον να το στείλεις πάλι δεν είναι λύση. Γιατί και αύριο μεθαύριο θα χρωστάμε ξαφνικά πάλι ένφια. Για παράδειγμα, ο ένφια θα έρθει πιο μπροστά. Θα χρωστάμε τους φόρους του 21 ενώ πληρώνουμε ακόμα του 20. Θα έρθουν οι επιστρεπτές. Δηλαδή. Χώρια του ότι δεν μπορεί να κινήσει. Τι ωραία αισιόδοξα που μου τα είπατε, κύριε Βασιλιάδη. Τι ωραία. Τι ωραία. Να σας παίρνω κάθε πρωί και κάθε απόγευμα. Λοιπόν, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε σε εξέλιξη αρκετές έρευνες, έτσι δεν είναι? Ναι, θα έχουμε τη χαρά και το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε με τα νέα ευρήματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά και να συνέχεια.